δεν είναι εργατικού δυναμικού όπως παλαιότερα, αλλά είναι υψηλού επιστημονικού δυναμικού με προστιθέμενη αξία, η οποία θα είχαμε σαν χώρα, και σήμερα αυτή η προστιθέμενη αξία αναγκαστικά δίδεται σε άλλες χώρες. Ενδεικτικά νούμερα μελετών είδαν το φως της δημοσιότητας και παρουσιάζουν με ακρίβεια το πρόβλημα αυτό. Όπως το 75% των ανθρώπων που έφυγαν ήταν μεταξύ της ηλικίας των 30 έως 50 ετών, στις πιο παραγωγικές προφανώς ηλικίες. Το 61% διαθέτει μεταπτυχιακά και διακριβή διδακτορικό και συνεπώς χάνουμε υψηλού επίπεδου επιστήμονες, οι οποίοι, το ξέρετε κυρία Πετραλιά, θα μπορούσαν να δώσουν τα καλύτερα για την ασφαλιστική πλευρά της χώρας και προφανώς της ανάπτυξης. Το 74% ειδικεύεται σε θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μαθηματικά, οικονομικά και management, δηλαδή σε γνωστικά επίπεδα και παιδεία απαραίτητα για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Το 44% δηλώνει ως αιτία φυγής έλλειψη αξιοκρατίας και στη διαφθορά και για τη διαφθορά, και το 36% την οικονομική κρίση και φυσικά την αναζήτηση καλύτερων προοπτικών. Τι θα έκανε το 70% εξ αυτών, θα γυρίσει πίσω? Ναι, θα γύρναγε πίσω. Με καλύτερες προφανώς αποδοχές, με χαμηλότερη φορολόγηση, ανταποδοτικές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές παροχές και ένα περιβάλλον καλύτερων θεσμών με αξιοκρατία. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο προφανώς είναι εθνικό. Φίλες και φίλοι, να επιτρέψετε να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Αποτύχαμε ως χώρα. Αποτύχαμε ως θεσμοί, ως δημόσιοι και ιδιωτικοί λειτουργοί. Αποτύχαμε στην πράξη την πιο κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας, για τους νέους, αλλά και για το μέλλον μας. Συνεπώς χρειαζόμαστε ένα μείγμα ορθολογικής αντιμετώπισης της κατάστασης για να αποτρέψουμε το κλίμα, καθώς εισερχόμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και αυτό δεν γίνεται μόνο με προγράμματα του ΟΑΕ, ούτε με επιδοματική πολιτική. Καλή είναι η επιδοματική πολιτική για τα χρόνια της κρίσης. Δεν φέρνει όμως σε καμία περίπτωση ανάπτυξη. Δεν γίνεται να απαιτεί, μάλλον δεν μπορεί η χώρα μας να μην έχει στρατηγικές που να συνδέονται κυρίως με τις ιδιωτικές επενδύσεις και βεβαίως με το ισχυρό αναπτυξιακό περιβάλλον. Οι προσπάθειες της χώρας μας, αλλά και της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής, οφείλει να κινητοποιεί τους βασικούς οικονομικούς πρωταγωνιστές. Μέσα από την ενίσχυση προφανώς των υφιστάμενων, αλλά και, με τη συγκρότηση των νέων υποδομών έρευνας και καινοτομίας, καθώς και την χρηματοδοτική στήριξη της έρευνας στο δημόσιο αλλά και στο ιδιωτικό τομέα. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα νέο εθνικό πλαίσιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας για την ένταξη της ελληνικής οικονομίας σε νέα αναπτυξιακή τροχιά. Και πιστεύω ότι η νέα κυβέρνηση, η οποία πιστεύουμε ότι θα προκύψει πολύ σύντομα, έχει εντάξει κάτι τέτοιο, κύριε Γιουλέκα, στο πρόγραμμά της, και γι' αυτό πιστεύουμε ότι το συντομότερο θα πρέπει να βρεθεί στο πιδάλαιο η νέα κυβέρνηση για να πάμε στο μέλλον και στο αύριο, γιατί αλλιώς τα παιδιά μας θα είναι στο εξωτερικό και εμείς εδώ θα είμαστε μια κοινωνία γερότερη. Η καινοτομία, η εξωστρέφεια, οι επενδύσεις, η λογική που χρειαζόμαστε για να εφαρμόσουμε σήμερα και να βγούμε από το τούνελ των αρνητικών επιπτώσεων. Χωρίς λογική, το μόνο που πετυχαίνουμε είναι η επανάληψη και η διαιώνιση ενός τραγικού λάθους που οδήγησε στα σημερινά διέξοδα. Θα εστιάσω σε τρία μόνο δεδομένα. Πρώτον, ο ιδιωτικός τομέας οφείλει να εμπιστευτεί το καινοτόμο ταλέντο των νέων Ελλήνων επιστημόνων. Δεύτερον, η παραγωγή πλούτου από προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι το ζητούμενο. Και το τρίτο, η σημασία της εκπαίδευσης αλλά και της διασύνδεσής της με την παραγωγή, δηλαδή να εκπαιδεύουμε βάσει αυτό που έχει ανάγκη και η παραγωγή,
αλλά και η δυνατότητα στην αγορά προσδιορίζει τους τρόπους αντιμετώπισης. Φίλες και φίλοι, ο σύγχρονος κόσμος της αγοράς εργασίας επιζητά συνεχώς περισσότερους προπτυχιακούς και πτυχιακούς γνώσεις και δεξιότητες από την ανώτατη εκπαίδευση. Τα ελληνικά πανεπιστήμια οφείλουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αναπτύσσοντας δράσεις και διασυνδέσεις με την αγορά εργασίας αλλά και τη συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Ένα πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος προφανώς. Η καινοτομία αλλά και η διασύνδεση με τον κόσμο της αγοράς εργασίας. Αυτό το στόχο πρέπει να το στηρίξουμε όλοι όσοι κατέχουμε προφανώς δημόσια αξιώματα. Οφείλουμε να βγούμε μπροστά και να συντελέσουμε στη χάραξη μιας νέας ενιαίας αδιέννητης εθνικής γραμμής ενός νέου εθνικού σχεδιασμού αντιμετώπισης κρίσης. Στο επίκεντρο πρέπει να θέσουμε τη δυναμική διαβούλευση όλων εκείνων των παραγόντων που συγκροτούν το οικοσύστημα της χειροδομίας. Επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, υπουργεία, περιφέρειες, Δήμη, κύριε Τοπούλογλου, οφείλουν να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και έχουμε και σε εσάς κάθε επιτυχία. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να θέσω και το δίλημα για τη νέα αρχή που φιλοξενούμε να οικοδομήσουμε στην περιφέρεια Αττικής την πρωτεύουσα των περιφερειών της χώρας μας. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός είναι να ξεκινήσει κατά απόψη μου από την Αττική που είναι το 40% του πληθυσμού. Να ξεκινήσει όμως και επειδή ακριβώς ο δυτικός πολιτισμός εδώ και αιώνες φτιάχτηκε, χτίστηκε, διαμορφώθηκε, μεταλαμβανεύτηκε εδώ από την Αττική, από την Αττική μας, την οποία σήμερα δυστυχώς και το ξέρουμε στην Ευρώπη, είναι ένα απαξιωμένο brand name, δεν υπάρχει πουθενά, δεν υφίσταται πουθενά και αυτό ακριβώς καλούμαστε να κάνουμε όλοι όσοι προσπαθούμε για την επανεκκίνηση της περιφέρειας της Αττικής. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή το είπε η Ελίζα, η διάθεσή μου, αγαπητή Μαρία Γιαννίδη, το ξέρεις, δεν ήταν να πάω σε μια εύκολη νίκη σε κάποια απάνεμα νερά ή σε μια διαδικασία αυτονόητη. Εδώ λοιπόν πρέπει να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις να δημιουργήσουμε μια επανεκκίνηση, η οποία επανεκκίνηση θα φέρει πλούτο, ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και τελικά τα παιδιά μας. Γι' αυτό ακριβώς θέλω όλοι να στηρίξουμε δυνατά σε αυτές τις εκλογές με στήριξη του κάθε δεκόμενα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να αφυπνίσουμε προφανώς και το κράτος, το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα με πρωτοβουλίες αιχμής, ώστε να δημιουργηθούν νέες παραγωγικές δυνατότητες σε παιδεία υψηλής δυναμικής ανάπτυξης. Να πάρουμε δηλαδή την κατάσταση στα χέρια μας. Διότι έχουμε τη γνώση, έχουμε την εμπειρία και τη βούληση να αλλάξουμε το αρνητικό κλίμα που κρύπτει πρωτίστως στα παιδιά μας. Εάν θέλετε, φίλες και φίλοι, αυτός είναι και ο λόγος όσο με αφορά και στο βαθμό που με αφορά προφανώς βάσει των ιδιωτήτων που η δημιουργία του κόσμου κατά διαστήματα με έχει τιμήσει. Είναι η εξωστρέφεια της Ελλάδος. Είναι η ενδυνάμωση της ομογενειακής Ελλάδας, όπου βρίσκεται πολύ δυνατά στο παγκόσμιο στερέωμα, αλλά που δεν έχει εμπιστοσύνη σε αυτούς που διοικούν την Ελλάδα. Δεν θέλουν να δώσουν αλλού ανάπτυξη, αλλά σίγουρα δεν θέλουν και οτιδήποτε επενδύσουν να χαθεί μέσα στη μητέρα πατρίδα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται αυτή η ομογενειακή δύναμη, μαζί με την εξωστρέφεια στην Ευρώπη, γι' αυτό είναι σημαντικό και το ξέρει και η Λιδία εδώ, η Μουζάκα, αλλά και όσοι συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, ότι δεν είναι απλώς σηκώνουμε μία σημαία και πάμε να ψηφίσουμε αβίαστα επειδή κάποιος μας είπε τι πρέπει να ψηφίσουμε. Πρέπει να ψηφίσουμε τους άξιους με αξίες οι οποίοι θέλουν την Ευρώπη ενωμένη και νομίζω ο μεγαλύτερος σε επίπεδο πολιτικού κεφαλαίου που ήθελε την Ευρώπη ενωμένη ήταν ο εθνάρχης μας, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ο οποίος έδειξε διαφορετικά την ενωμένη Ευρώπη και προφανώς
ο επαναπατρισμός των Ελλήνων, της Διασποράς και την αποδοχή μεταναστών, χρειάζεται να τους φέρουμε εδώ με τις δεξιότητες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα ότι ξεκινά με επανεκκίνηση η Ελλάδα. Και είναι σαφές ότι εμείς οφείλουμε σήμερα να στηρίξουμε με μήνυμα ελπίδας όπου να έχει βάση και αισιοδοξία στα νέα παιδιά. Τι σόι πολιτικές είναι αυτές όταν δεν δίνουν ελπίδα και προοπτική και χαμόγελο στα νέα μας παιδιά. Τι αισιοδοξία μπορεί να έχει κανείς όταν δεν φροντίζουμε για το δημογραφικό μας, ώστε να επιδοτήσουμε όχι μόνο με λόγια αλλά και ουσία την οικογένεια, τη μητέρα, τα παιδιά στο ξεκίνημά τους, για να μπορέσουμε να κάνουμε το αρνητικό ισοζύγιο θετικό όσον αφορά τη διαδικασία της ενσωμάτωσης των παιδιών μας στην παραγωγική φάση. Ήρθε η ώρα, κατά την άποψή μου, αγαπητοί και αγαπητές συνδετημόνες, η Αττική να φέρει το ρεύμα ελπίδας και αλλαγής, να ενώσει όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας για την επίτευξη νέων αναπτυξιακών στόχων με επίκεντρο τον άνθρωπο και στα νέα παιδιά. Αρκετά με τα λάθη, αρκετά με την εσωστρέφεια, αρκετά με τις παραλήψεις, τις καμένες ή και ανεύθυνες πολιτικές. Η Αττική, ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδος, μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον της και πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον της. Το μέλλον που να αφορά τα παιδιά μας, και εγώ υπόσχομαι με άοπνο τρόπο να κάνω ό,τι είναι δυνατόν ώστε να δούμε και την Αττική μας και την Αθήνα μας, αγαπητέ συνυποψήφιε Βασίλη Κορομάτου, να μπορέσουμε πράγματι να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία μέσα από τη διαδικασία της ανάπτυξης, ώστε αύριο να μπορέσουμε να έχουμε και περιφέρεια δυνατή και Δήμο της Αθήνας δυνατά και μια κυβέρνηση που θα στηρίξει σε όλους τους βαθμούς την ανάπτυξη και την επανεκκίνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους και όλους.